Γυρίζουμε κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Δυστυχώς με μία δυσάρεστη είδηση, ο Αμπντελχακ Νουρί, ο παίκτης του Άγιαξ Άρη, διαγνώστηκε με μόνιμη εγκεφαλική βλάβη. Μόνιμη και σοβαρή εγκεφαλική βλάβη. Ο Νουρί, ο οποίος στο φιλικό του Άγιαξ με την Βέρντερ Βρέμης στην Αυστρία κατέρευσε στο 72ο λεπτό στο χορτάρι. Αμέσως το ιατρικά επιτελεία έτρεξαν πάνω από τον Ολλανδό Μαροκινό, ο οποίος μετέβει αργότερα διακομίσθη στο νοσοκομείο του Ίνσμπρουκ. Η πρώτη πληροφόρηση από τον Άγιαξ δεν μιλούσε για κάτι σοβαρό, ωστόσο μετά δυστυχώς τα καλά νέα έδωσαν τη θέση του σε κακά νέα. Σοβαρή και μόνιμη εγκεφαλική βλάβη, χωρίς να ξέρουμε τι ακριβώς. Δεν γνωρίζουμε λεπτομέρειες για το ποιο είναι το πρόβλημα του Νουρί αυτή τη στιγμή. Χθες είχαμε πολύ συγκινητικές στιγμές έξω από το σπίτι του ποδοσφαιριστή, του 20χρονου ποδοσφαιριστή του Άγιαξ. Χιλιάδες φίλοι του ΕΑΝΤΑ και αποστολή της ομάδας ήθελε να στηρίξει με αυτόν τον τρόπο την οικογένεια του Νουρί. Αυτός είναι ο πατέρας, ο οποίος βγήκε από την οροφή του αυτοκινήτου, κλαίγοντας και ευχαριστώντας τους ανθρώπους που βρέθηκαν εκεί, κοντά και στην οικογένεια και στον γιο του. Ο αδερφός του έκλαιγε και προσευχόταν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Αυτοί είναι οι ποδοσφαιριστές, οι συμπαίκτες του στον Άγιαξ, που βρέθηκαν και αυτοί σε αυτήν την πολύ συγκινητική στιγμή. Πώς αλλάζει η ζωή ενός ανθρώπου σε δευτερόλεπτα.